Καλημέρα στον κύριο Χριστίδη, που και από τηλεοπτικές χειραψίες και καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Καλώς σας βρήκα. Συνοδεύετε την κυρία Γεννηματά, που από χθες είστε εδώ στην πόλη. Ναι, εγώ είμαι από προχθές εδώ, αλλά η Φόβη Γεννηματά ήρθε χθες. Κάναμε την περιήγηση στα περίπτερα και είδαμε την Ελλάδα της εξωστρέφειας, όχι μόνο την Ελλάδα βέβαια, αλλά είδαμε και πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, startupers, οι οποίοι είναι εδώ και είναι έτοιμοι να τραβήξουν την Ελλάδα μπροστά, να τη βγάλουν από την κρίση. Και είδα και στο Twitter της κυρίας Γεννηματά ότι η δήλωση που έκανε έγινε μπροστά από αυτό το περίπτερο. Ναι. Γιατί θέλουμε να σηματοδοτήσουμε αυτό ακριβώς. Και θέλω επίσης να σας πω ότι επειδή εγώ έχω την τύχη και την τιμή φυσικά να συνοδεύω τη Φόφη Γεννηματά τα τελευταία 3 χρόνια, η φετινή υποδοχή που είχε η Φόφη Γεννηματά ήταν πιο αισιόδοξη και πιο δυναμική από κάθε άλλη χρονιά. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δείχνει ότι ο κόσμος έχει ανάγκη και από μια αλλαγή πολιτικής. Να ακούσουμε αυτή τη δήλωση που έκανε σε αυτό το περίπτερο, κυρία Γεννηματά. Χρειάζεται ριζική αλλαγή πολιτικής. Χρειάζεται αλλαγή στο κράτος, αλλαγή στη φορολογία, ισχυρά κίνητρα στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, αλλά και στους νέους startupers που μας φιλοξενούν αυτή τη στιγμή στο περίπτερό τους. Χρειάζεται να χτυπήσουμε τη γραφειοκρατία. Και ο κύριος Παπαστεργίου ήταν στο πλάνο και ο κύριος Αρβανιτίδης, ο οποίος είναι βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής. Στη Β' Θεσσαλονίκης, βέβαια, και δίνουν μία μάχη και στο χώρο της καινοτομίας. Mm-hmm. Και με το γραμματέα χθες του Κινήματος Αλλαγής, τον Μανώλη τον Χριστοδουλάκη, είχαμε τη δυνατότητα να συναντήσουμε πολλούς νέους ανθρώπους, οι οποίοι μας μεταφέρουν την αγωνία τους για το σήμερα και το αύριο της πατρίδας μας. Και ήταν μια πολύ αισιόδοξη εικόνα αυτό το οποίο αντιμετωπίσαμε στη Διεθνή Έκθεση. Εγώ νομίζω ότι θα σχολιάσετε λίγο την εικόνα του Αμερικανικού Στόλου και όλο αυτό που συμβαίνει σε περίοδο διακυβέρνησης αριστερής. Κοιτάξτε, εμείς δεν θα κάνουμε το λαϊκισμό τον οποίο υπέστημεν για πολλά πολλά χρόνια τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι σημαντικό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά με τις υπόλοιπες ισχυρές χώρες του πλανήτη μας να αναπτύσσουμε καλούς δεσμούς οι οποίοι διασφαλίζουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Ο κόσμος ξέρει και κρίνει ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι πριν από 4-5 χρόνια έβγαιναν στους δρόμους και υπερασπίζονταν ακριβώς αντίθετες απόψεις και σήμερα εκφράζουν αυτά τα οποία εκφράζουν. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έβγαιναν και έλεγαν ότι πρέπει να καταργήσουμε τα ΜΑΤ και είναι αυτοί οι οποίοι έχουν γεμίσει καλά, τη Θεσσαλονίκη. Το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, το είχε πει και ο Ανδρέας Παπανδρέου και τον είχαν κατηγορήσει μετά. Κοιτάξτε, ότι ήταν ένας λαϊκιστής. Αυτά είναι ωραία να τα συζητάμε για την επικριτές ιστορία. Έτσι, επικριτές. Φυσικά, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Εγώ δεν είμαι αρνητικός στο να δούμε το τι έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1974. Λέω πώς διαμορφώνεται τελικά η πολιτική από έναν άνθρωπο που είναι στην αντιπολίτευση και με τις ικανότητες που ήταν του Ανδρέα Παπανδρέου και όταν αναλαμβάνει την εξουσία αντιλαμβάνεται και καλύτερα έτσι, και τους σχετισμούς. Μιλάμε όμως για άλλες περιόδους, για άλλες ιστορικές στιγμές και φυσικά για μια στρατηγική την οποία χάραξε ο Ανδρέας Παπανδρέου πάντα σε μια διαπραγμάτευση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Ευρώπη. Θα θυμάστε την Μάργαρετ Θάτσερ να λέει ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου πάντοτε όταν έκατσε ένα τραπέζι ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε για τη χώρα του πράγματα. Εμείς έτσι θέλουμε να λειτουργεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός προς όφελος των πολιτών της χώρας, των εθνικών συμφερόντων μας. Περιγράψατε την εικόνα ότι έχετε μεγάλη έτσι, ανταπόκριση από τον κόσμο, είναι καλύτερα από άλλες χρονιές, υποδοχή, φαίνεται έτσι και στην επαφή που υπάρχει, την διαπροσωπική. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις, που είδαν το φως δημοσιότητας το Σαββατοκύριακο, δείχνουν λιγάκι συμπιεσμένο το κοινάλ και οι αναλυτές λένε ότι αυτό είναι και αποτέλεσμα της ιδιαίτερα μεγάλης πόλωσης. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν αφορά μόνο τη χώρα μας και τη σοσιαλδημοκρατία, όπως εκφράζεται αυτή από το κίνημα αλλαγής, αλλά γενικά τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη. Βλέπετε τι έγινε στη Σουηδία. Το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα είναι ένα κόμμα με παράδοση 100 χρόνων και έχει δομήσει με την πολιτική του στάση στην κοινωνία και τα πολιτικά ήθη στη Σουηδία, αλλά έχει χάσει πολύ μεγάλη δύναμη. Ναι, κοιτάξτε, πάντα ο δρόμος, ο δύσκολος είναι ο δρόμος κεντροαριστεράς, σοσιαλδημοκρατίας, διότι τα ερωτήματα και οι απαντήσεις που προτείνει είναι απαντήσεις οι οποίες χρειάζονται τη συμμετοχή του κόσμου. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να ρίχνουμε συνθήματα ότι για όλα αυτά είναι οι πρόσφυγες, για όλα αυτά είναι οι μετανάστες, για όλα αυτά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό ή για όλα αυτά είναι οι κακοί ξένοι. Το δύσκολο είναι όταν αναλαμβάνεις την εξουσία να προχωράς σε λύσεις και απαντήσεις. Αυτό το οποίο έδειξε η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία
Σοσιαλδημοκρατία και όπως εφαρμόστηκε τις προηγούμενες δεκαετίες στην Ελλάδα με τις κυβερνήσεις του Πασόκ, είναι ότι έδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έδωσε στην Ευρώπη, στην Ήπειρό μας, την πιο ειρηνική περίοδο την οποία έζησε η Ήπειρός μας τα τελευταία πολλές χιλιάδες χρόνια. Επομένως, πρέπει να δούμε ότι σήμερα προφανώς πρέπει να επιστρέψουμε στις ρίζες, να δούμε τι σημαίνει κοινωνικό κράτος, πώς αφομοιώνουμε τις πολύ μεγάλες δυσκολίες και προτείνουμε τις λύσεις για τις ανισότητες. Δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις, διότι ακόμα και εκεί που κλήθηκαν οι ακραίοι δεξιοί να δώσουν απαντήσεις, και το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, δεν δίνουν απαντήσεις που βοηθούν τους πολίτες να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Εμείς, αναλύοντας ακριβώς αυτά τα ζητήματα, τα οποία συμβαίνουν και στη Βόρειο Ευρώπη και στην Κεντρική Ευρώπη, προσπαθούμε να καταφέρουμε. Ξέρετε τι είπε η συνάδελφός μου, η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, την ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι σε αυτή την κατάσταση οδήγησε αυτή η στροφή της σοσιαλδημοκρατίας και των σοσιαλιστικών κομμάτων στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, στο θέμα του κοινωνικού κράτους. Και είναι αυτά που λίγο πολύ εξέθρεψαν και το φαινόμενο του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των ναζιστών σε όλη την Ευρώπη. Ότι στην ουσία δηλαδή πολιτικά η σοσιαλδημοκρατία πληρώνεται με το νόμισμα που πλήρωσε την κοινωνία ευρωπαϊκά. Ναι, κοιτάξτε, πιστεύω ότι αυτό το οποίο βιώνει είναι μια χώρα... Είναι μέρος αυτοκριτικής αυτό? Φυσικά. Ότι είναι... γίνατε πιο νεοφιλελεύθεροι, πήγατε πιο δεξιά. Όχι εσείς, μιλάω γενικά πριν για τα βάλουμε τις ταμπέλες, ναι, ναι, πρέπει να δούμε μια ουσία. Και ποια είναι η ουσία αυτή? Ότι τις τελευταίες δεκαετίες υπαναχώρησε το κοινωνικό κράτος και φυσικά αυτοί που το εξέφραζαν στην Ευρώπη. Γιατί? Διότι οι πιέσεις της παγκόσμιας οικονομίας ήταν πιέσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματική οικονομία. Το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν παγκόσμιοι κολοσσοί που έχουν προϋπολογισμούς δεκαπλάσιους ή εικοσαπλάσιους από ένα κράτος της Ευρώπης δείχνει ότι πρέπει να δούμε πώς διαμορφώνουμε σήμερα την οικονομία μας. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι ξανά την υπεράσπιση, τη διασφάλιση των συμφερόντων των μη προνομιούχων. Και σήμερα είναι πάρα πολύ και στην Ελλάδα. Ωραία, αυτή η ατζέντα, το κοινωνικό κράτος, περισσότερο κοινωνικό κράτος που το εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι τέλος πάντων εμείς έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο στους ανθρώπους εργασίας, στο να δοθεί μέρισμα σε αυτούς και έτσι θα μπορέσει να αναπτυχθεί και η οικονομία. Από το να αναπτύξεις πρώτα την οικονομία και να δώσεις μέρισμα στους απλούς εργαζόμενους. Αυτός ο τομέας. Το θέμα το πώς τοποθετήσετε και οι δύο στο θέμα άκρα δεξιά. Ναζισμός, φασισμός. Θα σας φέρει πιο κοντά για να δείτε τις συνέργειες αυτές που τουλάχιστον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είναι ζητούμενο. Έτσι? Κοιτάξτε, εμείς... Και δεν έχετε απαντήσει εμείς, εσείς. Εμείς τα προηγούμενα χρόνια δείξαμε ότι όταν η χώρα παρήγαγε μπορούσαμε να διανύμουμε. Ο κύριος Τσίπρας είναι πρωθυπουργός της χώρας 3 χρόνια και αν γυρίσει ο χρόνος πίσω και όλοι θυμούνται τι έλεγε από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης εδώ πριν αναλάβει την εξουσία. Και το λέω αυτό διότι είναι το ίδιο φυσικό πρόσωπο, είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος καλλιεργεί σήμερα την αίσθηση ότι μπορούμε να αλλάξουμε σελίδα. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι καταθέτουμε μια πρόταση. Τον άκουσα για παράδειγμα να λέει ότι πρέπει να κάνουμε αναθεώρηση του συντάγματος. Φόβη γεννηματά πριν από 6 μήνες κατέθεσε πρόταση αναθεώρηση του συντάγματος και ο κύριος Τσίπρας ακόμα σήμερα δεν έχει κάνει τίποτα. Εσείς τι θα πείτε για την απλή αναλογική? Κοίταξε να δείτε, εμείς έχουμε τοποθετηθεί για τον εκλογικό νόμο. Έχουμε ένα πλήρες πλαίσιο και πρέπει να σας πω ότι είναι το ίδιο πλαίσιο από το 2016. Τότε που ο κύριος Τσίπρας έφερνε σπασμωδικά τις αλλαγές. Να καταλάβει ο κόσμος, τι λέει το 2018 το κήρυγμα αλλαγής για τον εκλογικό νόμο και την απλή αναλογική. Εμείς μιλούσαμε για ένα αναλογικότερο εκλογικό σύστημα το οποίο κόβει το μπόνους των 50 εδρών, σπάει τις μεγάλες περιφέρειες, δίνει ψήφο στους Έλληνες του εξωτερικού και δίνει και ψήφο. Αυτό είναι απλή ανώθευτη αναλογική που λέμε? Δεν είναι απλή ανώθευτη. Είναι ένα αναλογικότερο σύστημα για να δίνει και κυβερνησιμότητα στη χώρα. Διότι δεν πρέπει να πάμε σε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο αφήνει την Ελλάδα χωρίς κυβέρνηση. Το λέω αυτό διότι εδώ, ξέρετε, υπάρχει ένα κενό το οποίο πρέπει να το καλύψουμε. Είναι το κενό της θεωρίας από το τι κάνεις. Εμείς, ξέρετε, αναλάβαμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη και πολλές φορές κάναμε και λάθη, όπως πιστεύω ότι όλοι αντιλαμβάνονται τα χρόνια από το 1981 και μετά ήταν χρόνια τα οποία βοήθησαν την Ελλάδα και τους Έλληνες να αλλάξουν επίπεδο. Σήμερα έχει έρθει η ώρα να την ξανακάνουμε τη συζήτηση αυτή. Το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνουμε σε αυτό είναι να αφήσουμε στην άκρη την τοξικότητα του διχασμού και των ψευμάτων. Κύριε εκπρόσωπε, ξέρετε τι λένε, ότι το κίνημα αλλαγής είναι και αυτό μια. Το βλέπω πολύ συχνά στην αρθρογραφία. Παρακαλά να πάρει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης για να μην
βρεθεί στο δίλημα ποιο να ακολουθήσει. Όχι, γιατί καθόλου. Έχει επενδύσει πάρα πολύ στο αντισύριζα και αντιτσίπρας μέτωπο και δεν θέλει μετά να αυτοδιαψευστεί. Ναι. Κοιτάξτε, εντάξει, τώρα εμείς έχουμε ακούσει τα τελευταία τρία χρόνια τα πάντα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή με τον Τσίπρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο με τον Μητσοτάκη. Η Φόφη Γεννημάτα έχει πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο και πολιτικής τοποθέτησης και στρατηγικής τοποθέτησης. Εμείς λέμε λοιπόν και θα το επαναλάβει και σήμερα σε 7.30 ώρα στο Βερολίνο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η λύση απέναντι σε μια καταστροφική κυβέρνηση όπως αποδείχτηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Δεν είναι η δεξιά παλινόρθωση η λύση στα ζητήματα τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος, διότι για να φύγουμε και από το θεωρητικό πλαίσιο, πρακτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις αντιλήψεις που εκφράζει. Είναι τι πλαστήρα, τι παπάγος, δηλαδή, γιατί λέτε ότι λίγο πολύ είναι δεξιός και ο Τσίπρας. Είναι το ίδιο κατά την άποψή του δεξιός ο Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει τη δουλειά του κυρίου Μητσοτάκη. Έχει μια σειρά στελεχών που υπηρέτησαν το ίδιο κόμμα με τον κύριο Μητσοτάκη και εφαρμόζει την ίδια πολιτική αντίληψη. Δηλαδή, η κυρία Παπακώστα, η οποία συνυπήρξε με τη Νέα Δημοκρατία σε όλες τις περιόδους της μεταπολίτευσης και στην κυβέρνηση Καραμαλή και στην κυβέρνηση Σαμαρά, δεν έχει ένα ιδεολογικό πρόσημο το οποίο ταυτίζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι προφανές. Τι χρειάζεται, πρώτα απ' όλα, να αφήσουν στην άκρη την πόλωση. Η πόλωση στέλνει τα παιδιά στο εξωτερικό, στέλνει τα παιδιά στο περιθώριο της πολιτικής, στέλνει τους ανθρώπους οι οποίοι υγιώς σκέπτονται να κλείνουν την τηλεόραση. Εμείς θέλουμε να αναπτύξουμε μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και την πολιτική και να δώσουμε προοπτική. Και μια και αναφερθήκαμε στην τηλεόραση, πώς σας φαίνεται η τηλεόραση σε R3, έτσι, είστε εκπρόσωποι. Μου φαίνεται πολύ ωραία. Θέλω να σε ευχηθώ καλή αρχή στη νέα σεζόν και να πάνε τα πράγματα πολύ καλά, γιατί ξέρω ότι η R3 φτάνει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και όχι μόνο. Και στο εξωτερικό. Και είναι στο εξωτερικό και στα νησιά. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι σας παρακολουθεί πολλοί κόσμος και να είστε στην πρώτη γραμμή πάντοτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ.